θα μπορούσε η ζωή μας να συνεχιστεί με αυτούς τους χαμηλούς δείκτες στην Ελλάδα, ακόμα και αν είμαστε κανονικά στις καθημερινές δραστηριότητές μας? Υποτίθεται, βασικά θεωρητικά αυτό προσπαθούν να επιτύχουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και ο τρόπος με τον οποίο ανοίγει η κοινωνία σε αυτή τη φάση. Έχουμε προσπαθήσει να βγουν πρωτόκολλα τα οποία μειώνουν την πυκνότητα στο 50% από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, από τα σχολεία, από τα καταστήματα, το οποίο αυτό θεωρητικά από 2,5 που είναι η μεταδοτικότητα, το R0 που λέμε, θα το ρίξει στο 1,25. Και από εκεί και πέρα με επιπλέον πρωτόκολλα, τα οποία είναι η απόσταση, η χρήση μασκών, η συχνή οι κοινωνικές αποστάσεις, να το ρίξει και κάτω από ένα. Θεωρητικά λοιπόν τα υγειονομικά πρωτόκολλα αυτό προσπαθούν να επιτύχουν, μια λειτουργία της κοινωνίας σε μια κάποια κανονικότητα, γιατί δεν είναι πλήρης κανονικότητα. Βεβαίως, αυτή, είναι μια νέα πραγματικότητα. Η οποία όμως θεωρητικά μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον συρρήκνωση της επιδημίας. Άρα, να σας το αυτό πω πολύ απλά. Να το δούμε. Να σας το ρωτήσω πολύ απλά. Είστε ένας άνθρωπος που αναλύει με πολύ προσοχή τους αριθμούς. Αυτή τη στιγμή, με τα μέτρα που λαμβάνουμε και με την πεποίθηση και την ευχή ότι όλοι θα τα ακολουθήσουμε χωρίς να κουραστούμε, τι είναι αυτό που θα σας ικανοποιούσε όσον αφορά τους καθαρούς αριθμούς? Δηλαδή, σε επίπεδο κρουσμάτων, ποιος είναι ο αριθμός που θα έπρεπε να μας κινητοποιήσει και ενδεχομένως να μας κάνει να φλερτάρουμε με ένα νέο lockdown στην καρδιά του καλοκαιριού? Εάν ξεπεράσουμε τα 50 ορφανά κρούσματα την ημέρα, αυτό είναι ένα καμπανάκι, το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Κάτι έχει πάει πολύ στραβά. Και μιλάω για ορφανά κρούσματα, έτσι, όχι για 50 που θα μπουν σε μία δομή. Μιλάμε για... Και αυτό να μην είναι μόνο μία μέρα, να το δούμε να γίνεται... Κάθε μέρα, ημέρα παραμέρα, γενικά να δούμε δηλαδή ο αριθμός των ορφανών κρουσμάτων να φλερτάρει πάνω από το 50. Εκεί αυτό είναι καμπανάκι. Όσο μένουμε κάτω από τα 50, νομίζω είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση, αλλά και πάλι θα πρέπει να δούμε. Τα ορφανά είναι αυτά που μας δημιουργούν ένα θέμα, ότι δεν έχουμε έλεγχο της επιδημίας. Υπάρχουν δηλαδή εστίες στην κοινότητα, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε καθηγητά Γεωργόπουλε. Με βάση λοιπόν αυτές τις εκτιμήσεις, και είναι νομίζω πολύ ξεκάθαρος ο κύριος Μαγιορκίνης, ότι ένας αριθμός 50 ορφανών κρουσμάτων την ημέρα για 2-3 συνεχόμενες ημέρες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα πρόβλημα και να πάμε σε μια αυστηροποίηση των μέτρων, ενδεχομένως και σε ένα νέο lockdown. Αυτές οι 3-4 ημέρες θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τις ΜΕΘ, κύριε Γεωργόπουλε? Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα πρέπει όμως να δούμε ότι η Ιταλία μέσα σε μία μέρα η επιδημία μπλόκαρε τις ΜΕΘ. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να έχουμε αυτό το κύμα που είχαν οι Ιταλοί, για τον απλούστατο λόγο ότι πλέον όλος ο πλανήτης είναι υποψιασμένος και όλη η συμπεριφορά μας πια είναι προς αυτό το τομέα, δηλαδή προσπαθούμε να αποφύγουμε να μολυνθούμε. Αλλά δεν ξέρει κανένας τι θα μπορούσε να γίνει εάν σκεφτούμε ότι μέσα σε μία μέρα μπλόκαραν οι ΜΕΘ της Ιταλίας. Νομίζω ότι δεν θα γίνει όμως. Μάλιστα. Έχετε την ίδια άποψη κι εσείς, κυρία Αντωνίου, πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί όλα σχετίζονται τελικά με τον ΡΟ και πώς θα κρατήσουμε τη χαμηλή μεταδοτικότητα του ιού στο ποσοστό που μας επιτρέπει να βιώνουμε αυτή τη νέα πραγματικότητα στην καθημερινότητά μας. Ναι, ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα με τους συναδέλφους. Νομίζω ότι το έχουμε κάνει αυτό στη χώρα μας και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι προφανώς και δεν έχουμε βρει το φάρμακο. Υπάρχουν όμως κάποια νέα δεδομένα που μας κάνουν να είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι για την επόμενη μέρα, που ελπίζουμε να μην χρειαστούν, αλλά για παράδειγμα, όπως είπε και ο συνάδελφος,
το αντιγυϊκό φάρμακο αυτό που χορηγείται ενδοφλέβια θα μείωνε τη θνητότητα κατά 3%. Αυτό σημαίνει ότι στους 70.000 θανάτους θα γλιτώναμε 2.500 ανθρώπινες ζωές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως όλη η επιστημονική κοινότητα που τρέχει αυτή τη στιγμή κλινικές δοκιμές στη θεραπευτική αγωγή, ενώ παράλληλα γίνεται η μέγιστη προσπάθεια για το εμβόλιο, φαίνεται ότι φτάνουμε να πιστεύουμε τώρα ότι δεν θα έχουμε ένα και μόνο φάρμακο στη παρέτρα μας.